Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Αχαΐας είναι ο βασικός στόχος του επιμελητηρίου για το 2017. Με διάφορες δράσεις και προγράμματα, η διοίκηση του επιμελητηρίου Αχαΐας προσπαθεί να προσελκύσει κόσμο στην περιοχή προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και να έρθει σταδιακά η ανάπτυξη. Ο ειδικό σύμβουλο του επιμελητηρίου, Αθανάσιος Κούστα, επεσήμανε πω με στοχευμένε μελέτε μπορούν να στηριχτούν οι επιχειρήσει στην περιοχή και να μην δούμε αυτή τη χρονιά νέα λουκέτα. Το ένα είναι η υποκατάσταση εισαγόμενων προϊόντων που καταναλώνονται στην περιοχή μα από προϊόντα που παράγονται τοπικά εδώ και τα γνωρούμε. Εκεί θα είναι μια στοχευμένη έρευνα αυτή, θα έχει πολύ μεγάλε διστάσει, θα είναι πολυδιάστατη και θα μα δείξει του δρόμου και τη μεθοδολογία που θα πρέπει να αποκτήσουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σταδιακά υποκατάσταση αυτών των προϊόντων για να στηρίξουμε ακριβώ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δική μα και ιδιαίτερα του μεταπαιδικού κλάδου και του πρωτογενού τομέα. Η διοίκηση του επιμελητηρίου τονίζει πω οι περιοχέ τη Πάτρα και του Αιγίου μπορούν να αναπτυχθούν σε πόρου προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, τα λεγόμενα city break, όπου θα μπορεί ο κόσμο να ξεφεύγει από την καθημερινότητα έστω για ένα Σαββατοκύριακο. Προ αυτήν την κατεύθυνση έχουμε πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολλέ θεματικέ κατηγορίε τουριστών, από την νεολαία, από θρησκευτικό τουρισμό, από πολιτιστικό, από διάφορε κατηγορίε τις οποίε όμω θα πρέπει να τι κάνουμε πιο στοχευμένε, να μπορέσουμε να υποδείξουμε και εμεί τι πρέπει ακόμα να γίνουν εδώ στην περιοχή μα και πώ θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτέ του επισκέπτε, ώστε να προσφέρουμε περισσότερο εισόδημα στην περιοχή τη δική μα. Παράλληλα, ο κ. Κούστα ανέφερε πω υπάρχουν και άλλα σχέδια που βρίσκονται στο στάδιο μελέτη που θα μπορούσαν να φέρουν την ανάπτυξη στην περιοχή. Ο ειδικό σύμβουλο του επιμελητηρίου επισήμανε πω με την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων οδικών αξώνων, τη Ολυμπία και Ιόνια Οδού, η μετακίνηση των πολιτών θα γίνεται γρηγορότερα, κάτι το οποίο θα επιφέρει πολλαπλά ωφέλη στην Αχαία.